Ναι, πάμε στο μευτήριο, στα Βόρεια Προάστια. Βγαίνει η Κατερίνα Στικούδη με το δεύτερο αγοράκι. Ζωντανά, ζωντανά. 3,7 κιλά γεννήθηκε στη 1,5 το μεσημέρι του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, μπαμπάτσικο. Α, έκανε και ο Βαγγέλης μάλιστα... ανάρτηση στο Twitter και είπε μου έκανε το ωραιότερο δώρο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και το παιδάκι έχει ανακοινωθεί ότι θα πάρει το όνομα Νικόλας από τον μπαμπά της Κατερίνας και ήδη το φωνάζουν Νικ. Έχουν κάνει παράδοση πάντως. Κρατούν την παράδοση. Ναι, και... Ο μεγάλος γιος είναι ο Βίρονας. 2 χρονών. 2 και τώρα ήρθε και το μωρό. Στα λευκά. Πάντως εμείς που τη βλέπαμε και την Κατερίνα από κοντά, φαινόταν απλά η κοιλιά. Δεν είχε αλλάξει καθόλου. Ντυμένη, βαμμένη. Παιδιά, τραγούδαγε. Να πούμε κιόλας είναι... ότι ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη μπροστά σε 80.000 κόσμο με την Κριστίνα Αγγιλέρα τότε. Οι στιγμές αυτές στο μευτήριο. Οι πρώτες μέρες είναι τόσο... Τα παιδιά φέρνουν τέτοια καλή ενέργεια. Είναι από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής σου. Απόψε έχει και το... Ακούμε τώρα, θα μιλήσουν τα παιδιά, θα κάνουν δηλώσεις. Φωτογραφίζονται μαζί με τον γιατρό, μαζί με τον Βαγγέλη Σερίφη. Πάμε σε break, θα κάνουν δηλώσεις. Όχι ρε, εσύ κάτσε, τράβα το λίγο. Και να δούμε και με τον τζαζ. Παιδιά, γρήγορα να προλάβω τις διαφημίσεις. Ναι, τώρα σιγά σιγά μιλάνε. Να δούμε με το Jazz τι θα γίνει, αν θα. Όντως, γιατί απόψε είναι η πρεμιέρα. Να πούμε το μωράκι είναι. Θα είναι. Καλά, όχι. Έλα. Ήταν, μπορώ να πω, μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή τη φορά, Γιάννη. Μαζί με τον γυναικολόγο μου, τον κύριο Φρουδαράκη. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε εξαιρετικά. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Όλη η ομάδα του Ιασό μας με φρόντισε από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα. Η Λαμπρινή, η Μέα μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που αισθανόμαστε καλά, αισθανόμαστε σιγουριά και τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ήταν η διαδικασία πιο εύκολη, ομολογώ. Πιο γρήγορα γίναν όλα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πολύ χαρούμενη και σε ευχαριστώ για όλα. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο πραγματικά ευγνώμων είμαι που σε έχω στη ζωή μου και σε έχω συναντήσει. Και ζήσαμε αυτές τις δύο τόσο δυνατές εμπειρίες μαζί. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας την ώρα που πετήσατε το δεύτερο παιδάκι σας? Δεν το πίστευα ότι βγήκε τόσο γρήγορα. Κοίταξε το Βαγγέλη με απορία. Ότι τελειώσαμε αυτό, είναι τώρα, δεν τον έχω στα χέρια μου. Γιατί έγινε διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε 2,5 ώρες είχα γεννήσει. Μια σπροξιά, πώς λένε με ένα πόνο. Αυτή τη φορά έπιασαν οι ευχές. Βαγγέλη, πώς νιώθεις που πλέον θα είστε τρεις άντρες στο σπίτι και μια βασίλισσα? Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση, πώς νιώθει που θα έχει τρεις άντρες. Το θέλει, δεν τη αρέσει. Καλά, θα περιμένουμε λίγο μέχρι την ομάδα μπάσκετ. Νομίζω θα δείξω μια πενταετία ακόμα. Όλα θα πάνε καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ τους εργαζόμενους, το προσωπικό του Ιασό και τη διοίκηση. Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα, μέσα σε μια τέτοια εποχή, με τόσα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, να βοηθάνε έτσι. Και από ό,τι έχω προσέξει, είναι και όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα και περνάνε όλη αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, που είναι ένα συνδυασμό δοκιμασία και χαρά. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, να τους δώσουμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ναι. Και μάλιστα η Κατερίνα Στικούδη έχει πει ότι είναι φαν των Σερίφιδων. Δηλαδή έχει τα δύο αγόρια, τον άντρα της και αγαπάει και πολύ τον πεθερό της, τον κύριο Βίρονα. Αυτό το χαμόγελο, τι συγκινητικό.